το λειτουργικό και υμνολογικό χρόνο της Αγίας και Μεγάλης της Αραποστής. Και καθώς αύριο, Κυριακή της Απόκρεο, θα ακούσουμε δια της γραφήτος του Ευαγγελιστή από τα διάψευστα λόγια του Κυρίου μας, η δίκαιη κρίση του για κάθε άνθρωπο ο οποίος από του Αδάμ και της Εύας έως εκείνης της ημέρας, της Δευτέρας, του Παρουσίας, θα έχει γεννηθεί στον κόσμο, είμαι εδώ συνηγμένοι στο περίλαμπρο και φιλόκαλο αυτό επισκοπικό παρεκκλήσιο, προκειμένου να τελέσουμε των εσπερινών της αύριο, Κυριακής, αλλά εν ταυτό και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί μεταξύ των Αγίων της πίστεώς μας και χάρισα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Άγιο Θεόκλητο τον Μάρτυρα, το οποίο προεορτίος μεν την μνήμη τιμόμεν, πλην ορθός και δικαίως, και εν ταυτό να ευχηθούμε από καρδίας όλοι και στον εορτάζοντα αφημενάρχη σας και πολυτίμητον και πολυσέβαστον και αγαπητών αδελφών μας, τον Μητροπολίτη σας, τον Κύριο Θεόκλητο, ο οποίος, αφού παρεχώρησε το θρόνο του στη ταπεινότητά μου, έχων υπόψη του και των λόγων του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι άρτο μεν σώμα τρέφεται, λόγο δε αγαθό ψυχή στηρίζεται, μου ανέθεσε και τη διακονία του Θείου Λόγου. Όμως και εγώ σεβασμιότατε γνωρίζοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή, ότι δεν έχω δικαίωμα επάνω σε αλλότριο μέρος να έρθω να διδάξω και να κηρύξω και να οικοδομήσω, διότι ο λόγος στην εκκλησιαστική επαρχία είναι η δικό σας, και επειδή ο λόγος είναι οικοδομή, εσείς οικοδομείτε τις ψυχές του ποιμνίου σας, των καλών και ευσεβών χριστιανών που κατοικούν την εκκλησιαστική και ιστορική αυτή Ιερά Μητρόπολη, θα προσπαθήσω μόνο δύο λίγων, αφού εξητήσω εκ προημίου και την επιοίκεια των σεβασμιωτάτων αδελφών και την ειδική σας, να απευθύνω λόγων παραμυθιτικών προς τους εκκλησιαζομένους. Την πρώτη Κυριακή του καταληκτικού Τριωδίου η Εκκλησία μας έδειξε το πρόσωπο ενός ανθρώπου περιθωριοποιημένου για την εποχή του, γιατί ήταν τελώνης, που όμως δικαιώθηκε μπροστά στα μάτια του Θεού, επειδή έδειξε ταπείνωση, επειδή ανεγνώρισε στον εαυτό του αναξιότητα και μηδαμινότητα, κυρίως δε, διότι δημοσίως ομολόγησε τα σφάλματά του, τα λάθη του και παρεκάλεσε τον Θεό να τον συγχωρήσει, λέγοντας μάλιστα ότι δεν ήταν καν άξιος να υψώσει τα μάτια του και να ατενίσει προς τον ουρανό. Και την προηγουμένη Κυριακή ακούσαμε το ωραιότερο όπως χαρακτηρίστηκε φιλολογικό κείμενο όλων των εποχών, την παραβολή του Ασώτου, όπου εκεί υπάρχει κάτι που συνήθως μας διαφεύγει κατά την ανάγνωση. Η λέξη άσωτος σημαίνει αυτός ο οποίος δεν σώζεται. Αλλά ο νεότερος ιός της παραβολής εσώθη, επέστρεψε. Εκείνος που δεν εσώθη ήταν ο πρεσβύτερος ιός της παραβολής και άρα στην ουσία και στην πραγματικότητα αυτός ήταν ο άσωτος. Ο νεότερος ιός έφυγε μένα από το σπίτι του, αλλά πάντα το μυαλό του ήταν στο σπίτι του. Ο πρεσβύτερος ιός έμεινε στο σπίτι του, αλλά ζούσε εκεί ανέστητος και χωρίς πατέρα και χωρίς αδελφό και χωρίς οικογένεια. Γιατί όταν επέστρεψε ο νεότερος, βρήκε μεν τη οργική αγκαλιά του πατέρα, βρήκε όμως και την οργή του αδελφού. Και στην ανάγνωση της ευαγγελικής αυτής περιποπής διαπιστώνουμε ότι πουθενά ο πρεσβύτερος αδελφός δεν αναφέρει τη λέξη ή πατέρα ή αδελφόν, αλλά λέει αυτός ο γιος σου, ο οποίος επέστρεψε μετά από τόσες ασωτίες που έκανε, τον υποδέχθηκες και μάλιστα του προετοίμασες αυτή τη λαμπρή τράπεζα. Με αυτή την παραβολή ο Κύριος θέλει να μας πει ότι ο πατέρας μας, ο Θεός μας περιμένει χωρίς να μας ρωτήσει πού ήσουν, τι έπραξες, αλλά απλώς για να μας αγκαλιάσει και να περιφέρει τα χέρια του γύρω από τον τράχυλό μας και να μας καταφυλίσει. Αυτό έπραξε και ο πατέρας της παραβολής. Δεν θέλησε να εξουθενώσει το παιδί του που γύρισε, ρωτώντας τον ή λέγοντάς του για τα όσα έπραξε. Απλώς τον αγκάλιασε και μάλιστα σφιχτά και τον κατεφύλισε και τον έφερε στο σπίτι, τον έφερε στην εκκλησία, τον έφερε στον ουρανό, τον έφερε και πάλι στον χώρο της αγάπης, της μακροθυμίας και της συγγνώμης.
Μας δίδαξε λοιπόν η παραβολή την Βετάνια και πώς ο Θεός δέχεται όσους επιστρέφουμε. Και αύριο θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Διαφέρει σε όλους μας πολλές φορές, διότι ζούμε σαν να πιστεύουμε πως ποτέ δεν πρόκειται να πεθάνουμε, ότι έρχεται η ώρα της προσωπικής μας κρίσεως. Είναι δεδομένο ότι ό,τι γεννάται σε αυτόν τον κόσμο αποθνίσκει. Και κάθε μέρα βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα. Άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται. Άλλοι γεννώνται και άλλοι αποθνίσκουν. Άλλοι έρχονται σε αυτή τη ζωή και όπως διάβασα κάπου σε έναν συγγραφέα, πλέγοντας, ενώ οι άλλοι γύρω τους γελούν, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν που έρχονται. Φεύγουν από την ασφάλεια της μητρικής στοργής και έρχονται σε έναν κόσμο που τους είναι άγνωστος. Ενώ οι άλλοι όλοι γύρω γελούν, διότι ένας νέος άνθρωπος εγεννήθη στον κόσμο. Και όταν αυτός ο ίδιος άνθρωπος αποθάνει και φύγει, ενώ αυτός είναι ήσυχος και ήρεμος και γαλήνιος, οι άλλοι γύρω του κλαίνε. Διότι αυτός μεν βλέπει το πρόσωπο και τη φωτεινή αιωνιότητα στην οποία ο Θεός τον οδηγεί και τον εισάγει, ενώ οι άλλοι κλαίνε δια των αποχωρισμών του. Έτσι λοιπόν μας διαφεύγει ότι ενώ δεν θέλαμε ή δεν γνωρίζαμε ή δεν ξέραμε αν θα γεννηθούμε, πού, πότε, από ποιους, και ούτε ασφαλώς και γνωρίζουμε πότε, πού και πώς θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, ότι έρχεται η ώρα της προσωπικής μας κρίσεως. Αυτό μας διδάσκει αύριο η Ευαγγελική Περικοπή, την οποία θα ακούσουμε από τον Ιερό Άνδωνο. Και εκεί ο Κύριος μας δείχνει πως όποιος αγαπά τον Θεό, οφείλει να αγαπά και τη δικαιοσύνη του και την κρίση του. Και πως άλλη είναι η κρίση των ανθρώπων και άλλη είναι η κρίση του Θεού. Εκεί ο Θεός έχει ένα μόνο κριτήριο, την αγάπη προς τον πλησίον, στο πρόσωπο του οποίου αναγνωρίσαμε το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Θα μας πει αύριο ο Κύριος ότι για λίγα πράγματα χάνουμε τον Παράδεισο και για λίγα πράγματα εισερχόμεθα μέσα στο βασανιστήριο και τη βάσανο της κολάσεως της τιμωρίας. Οι άνθρωποι λέγουν, μα υπάρχει κόλαση, και ποια είναι αυτή η κόλαση, μα υπάρχει Παράδεισος, και ποιος είναι αυτός ο Παράδεισος. Ασφαλώς υπάρχει, αδελφοί μου, και Παράδεισος, υπάρχει και κόλασης. Ο Παράδεισος είναι η θέα του προσώπου του Θεού. Είναι η κοινωνία της αγάπης του παιδιού με τον πατέρα του. Και η κόλασης είναι η αένα, η παρουσία ενώπιον των οφθαλμών του ανθρώπου, που ναι μεν βιολογικά αποθνίσκει, συνεχίζει όμως να ζει με το προκτωτικό σώμα όλων εκείνων των έργων και των πράξεών του που έπραξε και στη ζωή αυτή, ενώ εγνώριζε ότι σαν έργα αντίθετα προς την Ευαγγελική διδασκαλία ή πολλές φορές ακόμα και αντίθετα προς το συμφέρον του διπλανού, του αδελφού, του πλησίον. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτήν την ωραία καταληκτική περίοδο, όπου η διδασκαλία της είναι, θα λέγαμε, τα πρόπυλα για την είσοδό μας στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τα πνευματικά μας σκαλοπάτια που ανεβαίνουμε για να φτάσουμε στο Ιερό Βήμα, να ζήσουμε και να βιώσουμε τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ωραία ατμόσφαιρα της χαρμολύπης, όπως οι πατέρες την ονόμασαν. Λύπης μεν, γιατί ενθυμούμεθα την εξορία μας από τον Παράδεισο, για την πτώση μας και την αμαρτία μας και την ανυπακοή μας. Χαράς δε, διότι μας επαναφέρει και πάλι στον Παράδεισο το πάθος, η Ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου μας που μαζί του ανέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε και την επανέφερε και πάλι στον Παράδεισο, η μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου μας προκαλεί να κάνουμε ορισμένες σκέψεις. Σκέψεις για το πώς ο αμαρτωλός, ο άσωτος, εκείνος ο οποίος βρίσκεται μακριά από τη χάρη του Θεού, εν τέλει μπορεί να αποτυπωθεί και να ιστορηθεί μέσα σε μία εικόνα ως Άγιος της Εκκλησίας μας και μάλιστα μάρτυρας. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα τα οποία αν κανείς θα ήθελε να αναφέρει, θα έπρεπε ολόκληρη πραγματεία να συγγράψει για όλους εκείνους που έζησαν αμαρτωλή ζωή, που έζησαν ακροβατώντας και έπεσαν από την ακροβασία τους και δεν θέλησαν να σηκωθούν, και όταν ήρθε η χάρη του Θεού και τους εκάλεσε, απεκλήθησαν πράγματι παιδιά του Θεού, δηλαδή θεόκλητοι. Από την αρχαία ακόμα εποχή και από την εποχή της αρχαίας φιλοσοφίας προσπάθησαν οι άνθρωποι να καταλάβουν ποια ήταν αυτή η ανάγκη της ψυχής που εστρέφετο αναζητούσα ελπίδα και φως. Ο προφήτης Ιερεμίας θεωρεί ότι αυτό είναι η μετάνοια.
Ο Πλάτωνας το ονόμασε περιαγωγή και η Καινή Διαθήκη, ο λόγος της Καινής Διαθήκης το ονόμασε μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος δεν αναφέρει τίποτα για την ιστορία της ζωής του στο έργο του. Αναφέρει μόνο για τη μαρτυρία της Δαμασκού. Αναφέρεται μόνο στη συγκλονιστική εκείνη στιγμή της μεταστροφής του, όταν η χάρη του Θεού τον κάλεσε και δεν έμεινε αδιάφορος. Διότι ναι μεν ο Θεός μας καλεί, αλλά όχι ανελεύθερο. Μας καλεί περιμένοντας τη δική μας προσωπική συνέργεια, τη δική μας πρόθεση να τον ακολουθήσουμε αφού φύγουμε από το σκοτεινό κελί της φυλακής του εγωισμού, της κακίας, να οδηγηθούμε έγκλειστοι στο χρυσό κελί της αγάπης του, της στοργής του, της διδασκαλίας του, αλλά και του δρόμου που μας δείχνει, που δεν οδηγεί ποτέ σε αδιέξοδα, δεν οδηγεί ποτέ σε σκοτάδια, δεν οδηγεί ποτέ σε αναπάντητα ερωτήματα, αλλά μας οδηγεί προς το φως, προς την ελπίδα, μας οδηγεί προς την ανακούφιση του εσωτερικού κόσμου και της ψυχής μας, η οποία διψά πράγματι να γνωρίσει και να μάθει την αλήθεια. Ο Άγιος Θεόκλητος δέχτηκε αυτή την κλίση. Δέχτηκε αυτή την πρόσκληση του Θεού. Και αυτός ο οποίος ήταν μάγος κατασκευής μαγικών φίλτρων, έγινε Άγιος της Εκκλησίας και μάλιστα έγινε μάρτυρας. Αυτού το όνομα, σεβασμιότατε αδερφέ, φέρετε κι εσείς από τις εισόδους σας στην Ιεροσύνη και το φέρετε επαξίως. Και είστε όντως κι εσείς Θεόκλητος. Η ζωή, το έργο σας, από τα νεανικά σας χρόνια που σας γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα είναι ένα έργο αγάπης. Όχι μόνο εσείς εκλήθητε από τον Θεό στη διακονία αυτή, αλλά με το λόγο σας, με το έργο σας, με την ποιμαντική σας ανίστακτη μέρημνα, πολλούς ανθρώπους προσκαλείτε και τους καλείτε κάθε μέρα να έρθουν στην αγκαλιά της Εκκλησίας και να οδηγηθούν με ασφάλεια προς τη Βασιλεία του Θεού. Οι εδώ συγχωροστατούντες, σεβασμιότατοι και αγαπητοί μας αδελφοί, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Κυρκυσίου κ. Εμμανουήλ, Μητροπολίτης Νέας Κρίνης κ. Ιουστίνος και ο Μητροπολίτης Θαμιάθεος κ. Γερμανός του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, ήμεθα για να σας ευχηθούμε από καρδιάς τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Μαζί με αυτόν τον καλό και ευλογημένο και φιλόχριστο λαό, τους καλούς ασυλείς, τους διακόνους, τους μουσικολογιωτάτους ιεροψάλτες, να ζείτε και να μακροημερεύετε. Να αποτελείτε πάντοτε κόσμημα του σώματος της ιεραρχίας μας. Και εμείς όλοι οι αδελφοί σας, που σας αγαπάμε, επιτρέψτε μου δε προσωπικώς εδώ να καταθέσω τη μαρτυρία της αγάπης μου, διότι επί 47 χρόνια που σας γνωρίζω, είσαστε ο πρώτος αδελφέ που γνώρισα όταν ανέβηκα τα σκαλοπάτια του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Θεολογικής Σχολής, και από τότε μέχρι σήμερα η αγάπη μας, η φιλία μας είναι ανιδιοτελής, είναι ειλικρινής, είναι ανέφελη, είναι ακίμαντη. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι καρδιές που αγαπούν πραγματικά και ειλικρινά μπορούν να κρατούν τις φιλίες ισόβια σε όλη τους τη ζωή. Σας ευχόμαστε λοιπόν η χάρη του Θεού να σας σκεπάζει και να σας ευλογεί, η μεγαλόχαρη Παναγία μας, της οποίας τις ευχές σας μεταφέρω από το Ιερό Νησί της Τίνου, να σας σκεπάζει από το ομοφόριό της, οι προκάτοχοι σας Άγιοι Αρχιερείς που εδώ διεικόνησαν να εύχονται στον ουρανό για σας, και εσείς σας παρακαλούμε στις ιερές ακολουθίες και στις λειτουργίες σας να εύχεστε και υπέρ ημών των αναξίων. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αγαπητοί μου, έχουμε την ιδιαίτερα χαρά και τιμή απόψε επί τη εορτή του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου του Φαρμακού να βρισκόμαστε σε αυτό τον χώρο που έφτιαξε ο Νικόδημος, ο προκάτοχός μου, ο Ιερισσού, ο Κεκοιμημένος, με βοήθεια του κυρίου Πάχτα, τότε υφυπουργού της κυβερνήσεως επί των οικονομικών και με το στήριγμα των αρνεωτών και όσων αγαπούν την Εκκλησία και τελούμε τον Εσπερινό του. Έχουν έρθει μάλιστα προς τούτο Άγιοι Πατέρες, εκλεκτοί αδελφοί, αλλά και διαμάντια της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να μετέχουν απόψε σε αυτόν τον Εσπερινό και αύριο
στη Θεία Λειτουργία, ώστε να ψάχνουμε και να πούνε να ζεις πάντοτε στις ψυχές πάντων και πρέσβε υπέρ ημών, Πάτερ Θεόκλητε, Μάρτης Θεόκλητε, και για να τιμήσουν, όπως είπε ο Άγιος Ήρου, την αναξιότητά μου. Ο καθένας από αυτούς έχει και ένα χαρακτηριστικό μας γνώρισμα και γι' αυτό απόψε, αντί άλλης ευχαριστίας, θα πρέπει να τους το ανταποδώσω. Με τον Άγιο Ήρου ακούσατε ότι γνωριζόμαστε 50 χρόνια σχεδόν. Ο αείμνηστος Στυλιανός Παπαδόπουλος έλεγε «Ιερά Ξυνορίδα» εμένα και τον πρόεδρο τότε του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου, Σταύρο Πολυκανδριώτη, «Ιερά Ξυνορίδα». Και δεν μπορώ να αλλάξω αυτήν την επιλογή του, ούτε την οτροπία, καθότι εκοιμήθη ο γέρον και μάλιστα ως μοναχός Γεράσιμος, και αποδέχομαι και είναι τιμή για μένα η Ιερά Ξυνορίδα να αποτελώ με τον Άγιο Ήρου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, Άγιε Ήρου, και ιδιαιτέρως παρακαλώ δέεστε υπέρ του αναξίου εμού και στον Άγιο Νικόλαο της Ήρου και στα άλλα νησιά που έχετε και τιμάτε με την παρουσία σας και κλαίζετε, και ιδιαιτέρως εις την Κυρία των Αγγέλων της Τίνου. Η Ιερά Ξυνορίς λοιπόν. Έχουμε μετέπειτα εδώ τον Άγιο Πατρόν. Το 1980, αν θυμάμαι καλά, εκκληροτονήθη διάκονος. Και από το 80 μέχρι το 2005 συνυπηρετήσαμε στην Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας, ένας αδελφός από ψυχής. Μας ονόμαζαν στην Τρίπολη Δημήτριο και Παύλο, τους νεομάρτυρες, και μάλιστα μία αδελφή, η Δήμητρα, η Μαριόλου και η Μυθίσα. Αυτό μας είχε προσκολήσει τότε, Άγιε Ήρου, και όπως εσάς, Ιερά Ξυνορίδα, μας ονόμασταν, είχαμε την ίδια του Πίκλιν, το ίδιο επιθετικό πλειοδιορισμό με τον Άγιο Πατρόν. Και δεν το αλλάζω. Μετέπειτα βλέπετε ότι έχουμε εδώ τον Άγιον Κυρκισίου, ο οποίος επί των ημερών Αλεξάνδρου από το 84 και μετά που ο Αλέξανδρος επήγε στην Άρπακτο ο γεροντάς μου και γεροντάς μας με τον Άγιο Πατρόν, τον βρίσκαμε πάντοτε ως καθηγητή και διευθυντή στη μέση εκπαίδευση που ετοιμούσε ιδιαιτέρως με την παρουσία του και την εκλέησε. Και δείγμα αυτής της αγάπης είναι η παρουσία του εδώ απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Είστε ο καθηγητής που ήξερα πάντοτε και θα τιμώ και θα απολαμβάνω με την παρουσία τη δική σας κάθε φορά. Σας ευχαριστώ. Μετέπειτα βλέπουμε ότι έχουμε εδώ τον Άγιο Μαρονίας. Τον γνώρισα, ξέρετε, στην Ιερά Σύνοδο όταν τιμάζαμε τότε τις λαοσυνάξεις του αείμνηστου Χριστόδουλου για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και μου τον γνώρισε τότε ιδιαιτέρως ο γεροντάς του και κατάλαβα από εκείνη τη στιγμή ότι έχω να κάνω με ένα ικανότατο στέλεχος της εκκλησίας. Γνώρισμα του Αγίου ετούτου ανθρώπου και επισκόπου της εκκλησίας εκ των νεωτέρων είναι αυτό το θάρρος που να βάζει τα πάντα πίσω του και να ηγείται. Και ομολογουμένως αυτήν του την ιδιότητα και την τιμώ και την αποδέχομαι και έτσι τον καλοδέχομαι απόψε. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ. Ο Άγιος Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον ήξερα πάντοτε τον πατέρα Ιουστίνο, λεβέντης, ωραίος στα τραγούδια του, ωραίος στις εκδηλώσεις, στις ομιλίες του, αλλά όταν πήγαμε στο Προκόπη της Σεβίας, μια φορά σταλμένος εγώ από τη Μητρόπολη μου και εκείνος από τη Μητρόπολη του, τον έβαλε ο αείμνηστος Χριστόδουλος και τραγούδισε μαζί του εκείνο το τραγούδι που μου αρέσει και εμένα και τραγουδώ, και του γέροντος Μητροπολίτου Νικοδήμου του Βοσπόρου τα Γιονέργια. Έτσι από τότε τον βλέπω να είναι ένα κονχύλι από του Βοσπόρου τα Γιονέργια και κατά αυτόν τον τρόπο τον τιμώ ιδιαιτέρως και τον αποδέχομαι.
σαν ένα κονκύλι από του Βοσπόρου τα Γιονέλια. Και τελευταίος εδώ αυτή τη στιγμή παρών είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος του τετιμημένου Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Ταμιάφεος Γερμανός. Άγιε Σύρου, πρόκειται για έναν Άγιο άνθρωπο. Και όταν λέω Άγιο, κυριολεκτό, ΣΥΚ, ακριβώς όπως το λέω, έτσι είναι. Έτσι τον γνώρισα εγώ εδώ πέρα. Τον βρήκα και παραμένει και είναι και θα είναι πάντοτε, στη συνείδησή μου τουλάχιστον, ιεροκήρυκας της ΙΠΕΜΕ Ιεράς Μητροπόλεως. Τον βρήκα κατά αυτόν τον τρόπο όπου τον είχε τοποθετήσει ο συγχωρεμένος ο Νικόδημος τον Άγιο Στέφανο. Και έτσι είναι και θα μένει για πάντα. Δεν πρόκειται να αλλάξει για μένα. Και μόλις πήγα στο Πατριαρχείο πριν από λίγο, ο κύριος Θεόδωρος, ο μακαριότετος του Πατριαρχείου κάτω Αλεξανδρίας, ποιμήν Πάπας και Πατριάρχης, τον ανοίγαγε στον επισκοπικό βαθμό, τον ρώτησε, πώς πας με τον Γερμανό, Άγιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι όταν φύγει από τη ζωή μετά από 100 χρόνια, έτσι μου λέει σήμερα ο Άγιος Θεόκλητος, ο πατήρ Γερμανός, θα παραμείνει Γερμανός ο καλός. Αυτά είχα να πω απόψε. Και στον καθένα από εσάς να επιδώσω έναν επιθετικό πλειοδιορισμό, όχι βγαλμένο από το μυαλό μου, αλλά βγαλμένο από τη σχέση την ειλικρινή και αδελφική που είχαμε μέχρι σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους τους αρχιερείς. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός βεβαίως του μεγάλου ετούτου του Μητροπολιτικού και ο γέροντάς μας Άγιε Πατρών μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τεγέας για να μας ευχηθούν και να λειτουργήσουμε μαζί αύριο. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουριστικής, κατά σειρά μου τους βλέπω. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, τον κύριο Βορδό, τον Αντιδήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους που βλέπω εδώ πέρα, τον κύριο Γιβανάκη, αλλά και τον πρώην Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαράλαμπο, όλους όσοι είστε εν εξουσία υπερέχοντες και μη, και ιδιαίτερως ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε απόψε στον απλό τούτο και όμορφο Εσπερινό. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους να ζήσετε έτσι πολλά και ευλογημένα. Θα ήθελα προτού να τελειώσουμε να πω ότι εδώ δεξιά μας βρίσκεται μία Λάρνακα ασημένια, η οποία δεν έχει κάποιο ιερό λείψανο μέσα, αλλά επειδή ανακαινίζομαι και αν θέλει ο Θεός σεβασμιότητε μέχρι το Πάσχα θα είναι έτοιμο, έστω και να μείνω ακόμα, πρόκειται για τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέου Περιστεράς, που τον 9ο αιώνα ο Όσιος Ευθύμιος ο Εμπεριστερές τον έκτισε ως καθολικό της Μονής. Για τούτο και φτιάξαμε αυτήν την λειψανοθήκη, την ασημένια, την οποία με την πείρα την οποία έχει ως προς τις παραστάσεις εκάλυνε ο πατήρ Ιγνάτιος και την δώσαμε και την έφτιαξε στην Θεσσαλονίκη ένας εκλεκτός καλλιτέχνης για να μπορέσουμε έτσι να τοποθετήσουμε, αν θέλει ο Θεός, μέσα στο καλοκαίρι τα ιερά λείψανα του Οσίου Ευθυμίου του Νέου του Εμπεριστερές. Στοίχησε 55.000 ευρώ και τα πλήρωσε όλα ένας εκλεκτός άνθρωπος από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα εμπορομανάβης. Είχα πάει την ημέρα της γιορτής, όπως κάνουμε όλοι και εσείς, και είπα ότι ρε παιδιά, φτιάχνουμε τον ναό τώρα. Δεν είναι πράγματα αυτά, να φτιάξουμε και κάτι καινούργιο. Όσο θα στοιχίσει τόσο, πάρτα. Και έχουμε απόψε έτοιμο κάτι τέτοιο, οπότε όταν μεθαύριο γίνουν και τα εγγένεια, όλοι οι Άγιοι Πατέρες θα είστε εδώ και κάποιος από τους επικεφαλείς των Αθηνών ή της Κωνσταντινούπολης θα έρθει να μας ευλογήσει μαζί με εσάς και το θυσιαστήριο θα το τοποθετήσουμε. Το λέγω αυτό για να μην νομίσει κανείς ότι έχουμε κάποιον Άγιο εδώ. Δεν προσκυνούμε, απλώς και μόνο έχουμε τοποθετήσει κάτι τέτοιο. Θα έτσι σας πολλά, ευλογημένα, αγιασμένα και χαρακτηρισμένα. Είναι από την Ισοδούλου σου, δέσποτα και τον Τρίμος, Ειρήνη, ο Τίδων, ο Φαντίκος, ο Τριός,
βοηθήνος του καθώς το πάντο και λόγος φως και και δόξα λαού σου Ισραήλ. Εισπολάει τη Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάρος Ελέης ο Λιμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύπρος, Άγιος ο Θάρος Ελέης ο Λιμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάρος Ελέης ο Λιμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήν και εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς, Ελέης ο Λιμάς. Κύριε Ιλάς και Θανατίος ημών. Δέσποτα σε χώρες μου σαν μια καλύτη, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανού.